Καλησπέρα δεκμάνια, Δημήτρης Αμπράζης εδώ και έχω στα χέρια μου το Vivo V23 μια σκέτη που είδαμε το unboxing και δείξατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή οπότε προχωράμε και στο αναλυτικό της review έρχεται στα καταστήματα στα 5.49 και από ό,τι μαθαίνω σύντομα ίσως δούμε κάποιες προσφορές με αυτή την συσκευή που θα είναι πολύ καλή φάση γιατί ε, εμένα προσωπικά με έχει, τις μέρες που το χρησιμοποιώ με έχει ενθουσιάσει για πολλούς και διαφόρους λόγους για αυτή την κατηγορία ε, να ξεκινήσουμε αρχικά από το θέμα της κατασκευής που είναι το highlight του κατά τη μου. Έχουμε άριστη κατασκευή από ε, γυαλί και μέταλλο, κάτι που δεν συνηθίζεται στην μεσαία κατηγορία. Έχουμε γεμίσει ε, πλαστικές συσκευές και εδώ έχουμε μια κατασκευή επίπεδου ναυαρχίδα το οποίο από μόνο του μετράει πάρα, πάρα, πολύ το γυαλί στην πρόσωψη. Είναι Shot ε, Sensation App, ένα Αντισκράτσπρουφ scratch proof ε, γυαλί που δεν σπάει εύκολα θεωρητικά με την εταιρεία δεν έχω δοκιμάσει το πετάξω κάτω με δύναμη για να δω αν σπάει ούτε να το ρατζουνίσω δεν μεταχειρίζομαι έτσι τα κινητά μου αλλά τις μέρες που το χρησιμοποιώ δεν έχω κάποιο θέμα μάλιστα έρχεται και με ένα φιλμάκι προεγκατεστημένο το οποίο πάντα θετικό είναι να υπάρχει Οπότε έχουν μια πανέμορφη έτσι, κατασκευή με μια πολύ ωραία πλάτη από γυαλί ε, ψυλομάθ το οποίο κάνει πολύ ωραίους παιχνιδισμούς με το φως και γενικά είναι μια πολύ πολύ όμορφη συσκευή που όσοι το έχουν δει και το πια στα χέρια τους λέγανε ότι αυτή η συσκευή σίγουρα είναι πολύ πιο ακριβή από όσο κάνει. Ε, σε αυτή την κατηγορία άλλωστε ε, δεν είναι κάτι συνηθισμένο Κάποιε θυσίε πρέπει να κάνει η εταιρεία για να φτάσει ε, αυτή την ποιότητα κατασκευής και έχουμε ένα ε, τουλάχιστον αισθητικά και ποιοτικά πολύ πολύ όμορφο σύνολο με 7,4 χιλιοστά πάχος μόνο το μπαμ της κάμερας δεν είναι τίποτα φοβερό και με τη θήκη εξομοιώνει και αυτό εδώ το μπαλατσάρισμα ε, διαφανητική για να φαίνεται είναι πολύ όμορφο παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο εμένα με έχει εντυπωσιάσει και δεν ξέρω κατά πόσο παίρναν όλοι αυτοί οι χρωματισμοί που κάνει στην κάμερα ε, αλλά σίγουρα θα εντυπωσιάσει και εσάς από κοντά. Έχει πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, όλα τα χρώματα της σύριδας. Οπότε είναι πάρα 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 πολύ όμορφο. Και στο χέρι καταλαβαίνει την ποιότητα κατασκευής. Παρότι είναι μια συσκευή με 6,44 στην της οθόνη, τα bezels είναι πολύ μικρά βέβαια. Και με κατασκευή είναι μόλις 100, γύρω στα 180, 179 με 181 γραμμάρια βάρους, το τα οποία είναι, ανάλογα με την έκδοση βέβαια, τα οποία είναι αρκετά χαμηλά. Ε, είναι μια πολύ όμορφη συσκευή που σίγουρα ε, θα ικανοποιήσει όποιον την αποκτήσει. Βγαίνει και σε μαύρο χρώμα που είναι σαν να έχει πάνω έτσι λίγο σαν χρυσόσκονη θα έλεγα. Είναι λίγο περίεργο αλλά επίσης πολύ όμορφο και από την πρώτη στιγμή που το πιάνει στα χέρια είναι έρωτας η εμφάνιση και η αίσθηση. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είναι καθαρά 10 με τόνο η συσκευή. έχουμε και το notch στο πάνω μέρος, γιατί έχουμε δύο κάμερες και ο σαρωτίδας λοιπόν από βρίσκεται πάνω στην οθόνη που είναι προφανώς καλοδεχούμενο, ούτε στο πλάι έχει και unlock με τις κάμερες βέβαια. Να το γυρίσω στο edge για να μην με βλέπει. Είναι αρκετά γρήγορος και αποκρίσιμος ο σαρωτής το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι και φυσικά έχουμε και τις δύο κάμερες πάνω ε, μια βασική selfie κάμερα και με, μάλιστα στα 50MP με f-stop 2 και μία με υπερευρυγόνιο 8MP, θα πούμε βέβαια στην κάμερα αυτά μετά πιο αναλυτικά ε, είναι καλή φάση γιατί έχει και μια έκπληξη που δεν φαίνεται εδώ ούτε για πλάκα και όταν έκανα και το unboxing μάλιστα που δεν είχα πάρει ακόμα τα ε, χαρακτηριστικά της συσκευής Κάτι μου διέφυγε από την selfie κάμερα, το δούμε στο κομμάτι της κάμερας αυτό. Αυτά από την εμφάνιση, πάρα πάρα πολύ όμορφο και να περάσουμε φυσικά στο θέμα της οθόνης. Έχουμε μια AMOLED οθόνη, 6,44 inches με ανάλυση 1080 x 2400 pixels. Αυτό μας δίνει 409 ppi, πάρα πολύ καλά, πολύ sharp εικόνα. Είναι στα 90Hz η οθόνη, δεν είναι 120, όχι πως έχει τεράστια διαφορά από τα 90 στα 120, αλλά για τους ψυχολογικούς λόγους ελίχανε πως τα ήθελα τα 120, παρόλα αυτά, Πρόκειται για μια πολύ πολύ καλή οθόνη, συμβατή με HDR10+, περιεχόμενο, πάρα 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 πολύ καλά και με γύρω στα 1000x φωτεινότητα στο αυτόματο, δεν είχα κανένα θέμα ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους ε, ε, μεσημέρι. Ε, είναι μια έτσι δυνατή ε, οθόνη, να πάμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις στα γρήγορα. Εδώ, 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 κλειδώμα, εδώ, Έχει πολλές νέες επιλογές η ε, συσκευή. Είναι λίγο διαφορετικό το γραφικό περιβάλλον. Άλλωστε ε, τρέχει... <coughs> τρέχει Touch 12, είναι το γραφικό περιβάλλον της ε, Vivo. Ε, εμφάνιση και φωτεινότητα, δυναμικά εφέ, βλέπουμε έχει κάποιες έξτρα έτσι, επιλογές, ε, λειτουργία παιχνιδιού Ultra, είναι καλή φάση και αυτό. Το έχω βάλει στα ελληνικά, είναι λίγο μένα, συνήθως το έχω στα αγγλικά τη συσκευή μου, γιατί οι μεταφράσεις δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Όπως και να έχει, ε, ε, εδώ, ε, στήλη αμαδοσύρας, μέγεθος προβολής, γραμμή κατάστασης, ναι ρυθμός ανανέωσης. Έχει smart αναλλαγή 60 ή 90. Ε, το βάζουμε στο έξυπνο γιατί δεν είναι όλες οι εφαρμογές σημαντές, με 90 και 120 Hz παραπάνω ρυθμούς ανανέωσης. Οπότε το βάζουμε στο αυτόματο για να κάνει την οικονομία στην μπαταρία και η συσκευή στο κομμάτι της αυτονομίας κάνει θαύματα, όπου θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Ε, να πάμε να δούμε κάποια δείγματα παρόλα αυτά, Πώς. να του δώσω για μια πολύ ωραία οθόνη με πολύ βαθιά μαύρα, άλλωστε είναι AMOLED, ε, πολύ ωραία χρώματα, το γυαλί μπροστά είναι αρκετά λεπτό για να, έχουμε, να μην έχουμε ιδιαίτερη μείωση στην φωτεινότητα. Ε, μου θυμίζει η Gorilla Glass Victus αυτό το πάχο και αυτή η μείωση στη φωτεινότητα η ελάχιστη που έχει. Το μέγεθο είναι πολύ καλό για να χαρούμε το περιεχόμενό μα. Έχουμε ωραίο δυναμικό εύρο στην οθόνη. Είναι σημαντική με HDR 10 πλάση η οθόνη άλλωστε. Ε, οπότε έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη οθόνη που σίγουρα θα χαρείτε και σε καλό μέγεθο. Ε, μικρά μπέζερ για να κρατάει το συνολικό μέγεθο τη συσκευή σε χαμηλά. Ε, οπότε θα βολέψει πάρα πάρα πολύ παρόλα αυτά η οθόνη είναι Πολύ ωραία οθόνη, ε, άσχετα με τις συνθήκες δεν είχα κανένα θέμα στην χρήση της μέρες που το είχα σαν βασική μου συσκευή, οπότε νομίζω θα σας ικανοποιήσει ε, πλήρω. Όπως λέω πάντα, η καλή οθόνη πρέπει να συνοδεύεται από καλό ήχο για να μπορούμε να χαρούμε το περιεχόμενο, το περιεχόμενο μας. Τα ε, είναι ότι μέσα στη συσκευασία έχουμε αντάπτορα για να συνδέσουμε ακουστικά γιατί δεν έχει ε, ακουστικά η συσκευή. Οπότε ε, έχει αντάπτορα όμως μέσα και έχει και ακουστικά μέσα στην συσκευασία. Το οποίο μου έχει λείψει η αλήθεια είναι, τα συνδέουμε και παίζουμε μπαλίτσα άμα θέλουμε στερεοφωνικό ήχο γιατί ο ήχος είναι μονοφωνικός από το κάτω ε, ηχείο εδώ ε, θα παίξουμε μπαλίτσα λοιπόν είτε με το ηχείο κάτω είτε με τα ακουστικά άμα θέλουμε ιδιωτικότητα ή στερεοφωνικό ήχο κτλ. κτλ. Ε, <coughs> πάμε να βάλουμε κάτι να ακούσουμε κλασικά όπως είπα μονοφωνικός ο ήχος παρόλα αυτά το ηχείο που έχει πάνω έχει καλή ένταση και βγάζει πολύ πρωτικό αποτέλεσμα ωραίο μπάσο οι μεσαίες είναι καλές να δούμε και τις ψηλές καθαρές ψηλές πολύ πολύ καλά το μπασάκι όπως είπα μια χαρά <σκλειά> Υψηλέ καλέ. καλές έχουμε καλό ήχο, μονοφωνικό ήχο θα ήθελα η αλήθεια, είναι στέρεο ήχο και εδώ ίσως είναι το, η μόνη μου ένσταση στην ε, συσκευή και η βασική παραχώρηση που έχει κάνει η εταιρεία ε, ε, είναι ένα ok ήχος για να ακούσει ομιλία, να δει ένα βίντεο στο YouTube για παράδειγμα, ένα review δικό μα. Αλλά θα ήθελα το στερεό ήχο για να έχω λίγο παραπάνω ένταση ενδεχομένω, όχι απαραίτητα γιατί συνήθω το κάτω σε όλε τι συσκευέ τι περισσότερε δεν είναι τόσο ζυγισμένο. Στο κάτω ηχείο είναι που δίνει την ένταση, το άλλο απλά συμπληρώνει τι ψηλέ. Ε, σαν Twitter φάση, αλλά για τους ψυχολογικούς και μόνο λόγου, σε αυτά τα χρήματα θα ήθελα να έχει στερεό ήχο. Από εκεί και πέρα δεν είναι καθόλου άσχημος ο ήχος, δοκίμασα και τα ακουστικά που έχει με συσκευασία και είναι αξιοπρεπέστατα, οπότε θα είστε καλυμμένοι οι ηχητικά και αν θέλετε κάτι χωρίς καλώδια, ένα bluetooth ζευγάρι ακουστικά, πλέον λοιπόν, έχουν πέσει σε πολύ χαμηλές τιμές και με σχετικά καλό ήχο, ε, παρόλα αυτά, θα πω ότι ο ήχος είναι ok, θα ήθελα όμως το στέρεο του ψυχολογικού λόγου. Ένα από τα πολύ βασικά σημεία τη συσκευή, βεβαίω, είναι η κάμερα. Ε, μου λέει καθαρίστε το φακό. Όταν βλέπει ότι έχουμε δαχτυλιές πάνω, σου λέει φίλε. Καθάρισα το λίγο γιατί είχε τα πάνω, καλή φάση αυτό. Το καθάρισα λίγο κλασικά στην μπλούζα. Έχουμε έναν αισθητήρα 64MP στο πίσω μέρος, ο βασικός. Έναν οχτάρι υπερευρυγόνιο, τον κλασικό που έχουμε σε αυτήν την κατηγορία. Και έναν στο κάτω μέρος, 2MP μάκρο. επίση συνηθισμένο σε αυτή την κατηγορία, στη μεσαία και κατηγορία. Ε, σπάνια θα δούμε έναν υπερευρυγόνιο. Okay. Είναι περίεργε εποχέ. Είναι... Έχουμε μια έλλειψη στα ολοκληρωμένα chips και δεν είναι εύκολο μια εταιρεία να βρει ακόμα και ε... Ε... αισθητήρε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην αγορά. Όμω θα δούμε πώ θα πηγαίνουν οι κάμερε που έχει αυτή τη στιγμή το κινητό το πάνω. Ε... Είναι 64% ε... 1,9 ο υπερευρυγόνιος έχει ένα f-stop 2,2 και ο μάκρο 2 MP είναι στα 2,4. Εδώ έχουμε το LED flash, dual tone LED flash στο πίσω μέρος. Και στην πρόσωψη έχουμε τις δύο κάμερες, μια πενιτάρα για selfies f-stop 2 και μια οχτάρα f-stop 2,3 ultra wide. Η εφαρμογή είναι εδώ και το μαγικό σε αυτή την συσκευή για τους λάτρεις των selfies και των social media. Όταν γυρίσω εδώ, παπ φλασάκια στο πάνω μέρο τη συσκευή που κάνουν τη νύχτα μέρα σε χαμηλό φωτισμό. Είναι καλή φάση για όσους λατρεύουν τις selfies και να ποστάρουν στα, στο Instagram για παράδειγμα. Ούτως ή άλλως η κατηγορία αυτή απευθύνεται κυρίως στο κοινό το... που δεν έχει τις ε, τρελές απαιτήσεις από επιδόσεις της συσκευή όμω θέλει μια καλή κάμερα και κυρίως μια καλή selfie. Είναι ένα από τα groups που κάνει target αυτή η κατηγορία. Ε, και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε 1 επί και 0,6 επί για να δούμε και την διαφορά. Είναι υπερευρυγόνο όσο θέλουμε να χωρέσουμε περισσότερα άτομα ε, σε μια φωτογραφία. Βέβαια έχει και το αύρα, το λέει στα ελληνικά, που φέγγει το φώτο γύρω γύρω και μα δίνει φωτισμό από την οθόνη, αλλά δεν είναι το ίδιο φωτεινό με τα δύο φλά που έχουμε πάνω. Η εφαρμογή ήταν λίγο ξένη για εμά, αλλά δεν θέλει πολλά για να την μάθει. Έχουμε εδώ πέρα και κάποια φίλτρα, μαύρο και χρυσό, cyberpunk, από τα ελληνικά, κυβερνού, punk. Τα ελληνικές μεταφράσεις δεν είναι καθόλου καλές σε καμία απόλυτο συσκευή. Ένα ονειροβολέας, έχει τέλο πάντων διάφορα φίλτρα, μια πληθώρα φίλτρων, εδώ πέρα τονίζει το δέρμα το κάνει πιο κόκκινο, πορτοκαλί μπλε, πορτοκαλί ασημή, πορτοκαλί. Μπορείς να δώσεις τους τόνους που θέλεις εσύ λοιπόν στις φωτογραφίες σου και στη νύχτα, έτσι, το οποίο δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να το κάνει με όλε τι συσκευέ. Το βάλω στο αρχικό. Εδώ είναι το πορτρέτο, μα δίνει και εδώ πέρα τα άλλα φίλτρα. Φυσικό, ταινία εποχή, γαλλικέ εντυπώσει, ναι, οκ, okay, πορτρέτα κτλ. Έχει διάφορα φίλτρα για το πορτρέτο. Εδώ είναι το beautify, αρχικό φυσικό. Μπορεί να φτιάξει λίγο μύτη, λίγο να ασπρίσεις, να φτιάξει προφίλ, χαρακτηριστικά να τα πειράξει όλα αυτά. Όπως είπα για τους λάτρεις του Instagram είναι ό,τι πρέπει. Και εδώ ε, μπορούμε να φλουτάρουμε το φόντο πίσω στο 0,5F στην ουσία το ή το πόσο φλουταρισμένο θα είναι. Και τα φώτα μπορούμε να τα φτιάξουμε να είναι σαν αστέρια, σαν καρδιές. Αυτό που κάνουν το φλουτάρισμα των φωτών ή των του φως, της μιας λάμπας πίσω ή της οποιασδήποτε φωτό. φώτος ε, να το κάνει να δίνει σαν πεταλούδα σαν ανθισμένα λιλούγια, σαν αστέρια, σαν καρδιές ή απλό φλουτάρισμα είναι ωραία παιχνιδάκια για να παίξει με την ε, κάμερα δεν διαφωνώ ε, εντάξει ε, στην απλή φωτογραφία έχουμε και φίλτρα εδώ και AI άμα θέλουμε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε το κουμπάκι εδώ. Από εδώ HDR πάνω, flash, το μάκρο ανοίγει από εδώ, super macro. Βέβαια δεν έχει autofocus, πρέπει να βρεις την απόσταση μόνος σου, εντάξει. Οκ, okay. συνηθισμένα τα βούνα στα χρήματα σε αυτή την κατηγορία. Στο βίντεο όμως έχουμε 4K στα 30 καρόντευρα από πίσω με... Ε, Σταθεροποίηση, ούλτρα σταθεροποίηση ρίχνει την ανάλυση στα 1080-60 καρτοφρόνητο, αλλά έχει πολύ καλή σταθεροποίηση και και στη στάνταρ. Είναι πολύ καλή η σταθεροποίηση τη ε, συσκευής και μα αφήνει να πάμε ένα επί και δύο επί σε 4K βίντεο στα 30 καρτοφρόνητο, γιατί ο 64-64-64-64 στη 64 αρκετά ικανό για να μα δώσει αυτή την ε, ανάλυση ε, και την επιλογή για zoom και από την selfie κάμερα. Μπορούμε να τραβήξουμε 4K στα 30 kHz, όχι απλά δεν είναι συνηθισμένο σε αυτή την κατηγορία, είναι ελάχιστε οι που το προσφέρουν και το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι. Όχι στα 60 kHz, αυτό είναι για τις ναυαρχίδες συνήθω, θέλει πολύ να το τσιπ, αλλά 4K στα 30 και είσαι κόμπλε. Και εδώ επίση φίλτρα και τα λοιπά. Στα περισσότερα θα βρούμε την υψηλή ανάλυση που να τραβήξει στα 64MP χωρίς να κάνει pixel pinning. Οκ, okay, πανοραμική, ζωντανή φωτογραφία, live photo, φάση, αρχική κίνηση, παράλευση χρόνου, το timelapse. Pro mode για να ρυθμίσουμε εμείς τις επιλογές της κάμερας όπως θέλουμε εμείς. Αυτοκόλλητα AR, ό,τι πρέπει για παιδάκια. Οκ. Okay. Ναι. Και από εδώ... Οκ, okay, ναι, ναι, οκ, okay. για να παίξει και να, έχει πλάκα να παίζει με τα μικρά σου ανυψάκια ή με παιδάκια στην οικογένεια φάση. Ε, αυτό για τα ιέριβα εδώ πέρα, ε, στο περισσότερα. Έγραφα, τραβάς φωτογραφία κάποιο ώρα αυτό και το κάνεις σαν να είναι σκαναρισμένο, double exposure, διπλή έκθεση και διπλή προβολή που σπάει στα ε, δύο. Να βλέπει πίσω και να κάνει και εσύ το commentary και να φαίνεσαι και εσύ. Προφανώ θα αλλάζει αυτά ε, που θα, πιο είναι, θα είναι μεγαλύτερη εικόνα. Ε, να δούμε κάποια λοιπόν δείγματα που έχω τραβήξει σε χαμηλό φωτισμό. Μόνο το πίσω ε, έχω κλείσει τα φώτα του στούντιο και έβαλα το flash. Μια χαρά ποιότητα. Ε, καλά φωτισμένη φωτογραφία. Έχει μια λάμπα στο βάθο του δωματίου, μόνο και εδώ το έχει φωτίσει. Είναι μια χαρά. Και εδώ με τα φώτα ανοιχτά, πάρα πάρα πολύ καλή ποιότητα από την εμπρόστια κάμερα. Ξεχωρίζει μουσια, φαίνονται πόρες δέρματος, φαίνονται όλα. Άμα θες βάζεις τα φιλτράκια σου και τα βγάζεις. Πολύ ωραία η selfie, εδώ είναι σε καλό φωτισμό. Από την βασική κάμερα, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Πάρα πολύ καλή ποιότητα και ωραία χρώματα. Ε, πολύ ωραίο δυναμικό εύρος και εδώ ο Παρθενώνας από την υπερευρυγόνια κάμερα. Παρότι οχτάρα έχουμε ικανοποιητικά επίπεδα λεπτομέρειας, είναι ok. Και εδώ από την βασική με δύο επιψηφιακό zoom, γιατί δεν θέλα κάποια έξτρα που είχε, τα πηγαίνει μια χαρά. Εδώ είναι πάλι υπερευρυγόνιος, έχω τραβήξει μερικέ. Εκεί όπως φαίνεται, εδώ πέρα προσπαθούσα να βγάλω ένα γλάρα που πέταξε εδώ πέρα κοντά μου. Μια χαρά. Ε, και εδώ στο Σταύρος Νιάρχος πολύ καλά αποτελέσματα και πολύ καλό δυναμικό εύρος καλά επίπεδα λεπτομέρειας ε, νομίζω ότι είναι μια αρκετά ε, ικανή κάμερα ειδικά για αυτή την κατηγορία ε, όλα καλά φωτισμένα παρότι έχουμε τον ουρανό πίσω που είναι πολύ φωτισμένος εδώ πέρα είναι νύχτα τα πηγαίνει μια χαρά πολύ καλά και εδώ νύχτα και εδώ τα έχει πάει καλά εδώ είναι από τον υπερευρυγόνιο έχουμε κάποια καλά επίπεδα λεπτομέρεια. εδώ είναι από τον βασικό τουλάχιστον χρόνο του του ρολογιού που είναι μακριά δεν έχουμε ιδιαίτερα πολύ θόρυβο στον ουρανό είναι ικανοποιητικά για την κατηγορία είναι αρκετά ικανοποιητικά εδώ πάλι μέρα, Πολύ καλά επίπεδα. Ε, πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρεια λοιπόν. Από τον υπερευρυγόνιο. Ο ευρυγόνιο είναι ακόμα καλύτερο. Προφανώ έχουμε ε, αρκετά πίξελ για να Έχουμε καλή ποιότητα και εδώ είναι μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με τον ήλιο στο πλάνο. Τρομερό δυναμικό εύρο. Ε, πολύ ωραία χρώματα όπως τα έβλεπα και στην πραγματικότητα. Πολύ ωραία φωτισμένη φωτογραφία. Ε, δεν έχει κάψει ούτε τον ουρανό ε, ούτε τα σκοτεινά σημεία που πρακτικά όταν τραβά μια λήψη που έχει τον ήλιο μέσα. Αν δεν έχει καλό HDR, δεν φαίνεται τίποτα. Εδώ πέρα είναι σαν να μην υπάρχει ήλιος στο πλάνο. Είναι μια τρομερή επίδοση που τη συναντάμε συνήθω να βαρχίδε εκείνη τη μέρα είχα γύρω σε 7 συσκευές της ίδιας κατηγορίας ε, και χρημάτων και επιδόσεων. Ε, ήταν με διαφορά η καλύτερη φωτογραφία που έβγαλα ε, σε αυτό το πλάνο. Τράβηξα με όλα και είναι καμία σχέση η μέρα με τη νύχτα. Και εδώ από τον Υπερευρυγόνιο επίσης πάρα 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 πολύ καλή ε, φωτομέτρηση και δυναμικό εύρος είναι πραγματικά εντυπωσιακή η κάμερα ακόμα και σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Ε, εδώ είναι το μάκρο του, οκ okay, για 2 MP με σταθερό το φόκου, είναι μια χαρά, πλησιάζει αρκετά και εδώ είναι selfie ε, σε λειτουργία πορτρέτου όπως είπα είχα πολλά κινητά μαζί μου ήταν το μόνο που Φαίνονται οι τρίχες που πετάνε πάνω και δεν τις έκανε μια σούπα. Ε, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό ό,τι άλλο είχα μαζί μου και ένα βαχίδα τις τρίχες δεν τις αποτύπωσε απλά τις θόλωσε λες και είναι στο φόντο εδώ έχουμε άριστη αναγνώριση περιγραμμάτων την καλύτερη που έχω δει ε, σε αυτήν την κατηγορία τουλάχιστον και σε high-end κατηγορίες οι περισσότερες αυτό δεν μπορούν να το κάνουν να... Ε, σώσουν και τις τρίχες που πετάνε απλά σαν τρίχες είναι εντυπωσιακά καλό αυτό όλα πίσω full, το έχω βάλει στο full θόλωμα όλα πίσω θολωμένα εδώ θολωμένα και μου σου πω και θολωμένα ανάμεσα σε τρίχες εντυπωσιακή αναγνώριση προσώπου και περιγραμμάτων ε, και εδώ πάλι σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού πάρα πολύ καλά εξαιρετικά ε, άριστα, άριστα. Πολύ καλή κάμερα σε, κάλεσε σε, μέρα τουλάχιστον είναι άριστη. Σε βράδυ εντάξει είναι μεσαία κατηγορία. Ε, σε, να πηγαίνει αρκετά ok και σε σχέση με τον ανταγωνισμό πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά την ημέρα πραγματικά είναι μια πολύ καλή κάμερα με τρομερό δυναμικό εύρος. Πολύ εντυπωσιακή πολύ εντυπωσιακή. Έχω βγάλει τόσο με τον ήλιο μέσα, γιατί δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Εδώ είναι σε χαμηλό φωτισμό, σε λειτουργία ανοιχτό από την εμπρόστια κάμερα. Οκ. Okay. Εδώ είναι ε, χωρί το night mode, όλα μαύρα. Με το night mode αρχίζει να φαίνεται εδώ πέρα πράγμα, τι ήθελα να τραβήξω έτσι για να δοκιμάσω. Δεν είναι τίποτα καλλιτεχνικό αυτέ τι φωτογραφίε. Και εδώ σε χαμηλό φωτισμό. Πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας, πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, και εδώ η στάβη, αυτό που σας έλεγα ε, σε λειτουργία πορτρέτου δεν έχει φάει τι τρίχες πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό και εδώ μια μάκρο σε καλό φωτισμό Οκ. Okay, αν πετύχεις σωστή απόσταση είναι πολύ ok αλλά δεν έχει το τοφό, το ήθελα παρόλα αυτά πάρα πολύ ωραία χρώματα βλέπουμε και εδώ ε, ωραίο μπλε του ουρανού έτσι ήταν και ο ουρανό, ωραία κόκκινα, πάρα πάρα πολύ καλά πολύ καλά και εδώ είναι αγαπή ο συνήθω. Πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρεια. Ε, έχω τραβήξει μπόλικο πράγμα από φωτογραφίε. Ε, πάμε να δούμε το κομμάτι του βίντεο. Έχουμε 4K στα 30 δευτερόλεπτο, Εξαιρετική σταθεροποίηση επίπεδου ναυαρχίδα. Και επίση παρότι είναι και ο ίδιο πάλι μέσα και στο βίντεο, πολύ καλό δυναμικό εύρο. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. και καλή εστίαση. Πάρα πολύ καλά. Ε, νομίζω ότι η κάμερα θα μας ικανοποιήσει τα μάλα, ειδικά για αυτή την κατηγορία. Είναι από τις πολύ δυνατές κάμερες σε μεσαία κατηγορία. Να δούμε και το selfie βίντεο. Εδώ δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σταθεροποίηση στο 4K αλλά έχουμε πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας, καλή φωτομέτρηση, το πρόσωπο μου φροντίζει να είναι πάντα φωτισμένο, δεν έχει κάψει το φώτο πίσω, πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, έτσι λοιπόν, στο κομμάτι τη κάμερα έχουμε πολύ καλέ επιδόσει για αυτή την κατηγορία. Είναι από τι πολύ δυνατέ κάμερε που έχουμε δει. Ε, και άμεσα συγκρίσιμη και με αυτή του Α53 ενδεχομένω που είναι περίπου στα ίδια χρήματα και σε επιδόσεις αλλά δεν έχει αυτή την ποιότητα κατασκευή. Ε, είναι μια πολύ καλή κάμερα, λοιπόν που σίγουρα θα ικανοποιήσει τον υποψήφιο ε, αγοραστή. Έμεινε λίγο παραπάνω στο κομμάτι της κάμερας, είναι εντυπωσιακή σε πολλά σημεία και είναι και μια συσκευή που μόλις έχει κυκλοφορήσει στην αγορά και από ό,τι φαίνεται η εταιρεία θα την υποστηρίξει για τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια παρότι μεσαίας ε, κατηγορίες ή τρία. Ή δύο ή τρία μας είχαν πει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή γιατί το ρωτάω πάντα, απλά έχω μάθει τόσες πληροφορίες τελευταία, νομίζω ε, παίζει να είναι και τρία χρόνια. Ε, οπότε θα έρθουν και αναβαθμίσει που και λίγο πριν πήρε μια αναβάθμιση που έφτιαχνε κάτι από την κάμερα. Δηλαδή, όταν πήγα να κάνω το βίντεο και ξεκίνησα αυτή την εγγραφή, μου λέει Πάπα, ούτε φιλέ αναβάθμιση και ήταν και μεγαλούτσι και καναγίγα, ε, οπότε ε, καλή φάση. Και έφτιαχνε και άλλο την κάμερα. Οπότε ίσω δούμε και περαιτέρω βελτίωση. Ε, μ' άρεσε το κομμάτι τη κάμερα. Και ειδικά σε καλό φωτισμό έχει τρομερό δυναμικό εύρο. Στο κομμάτι των επιδόσεων από εκεί και πέρα, έχω φυσικά τρέξει όλα τα benchmarks. Έχουμε τον Dimensity 920 με 12GB για την έκδοση αυτή που θα είναι στη χώρα μα σε αυτά τα χρήματα. Ε, είναι μια, ένα πολύ δυνατό τσιπάκι για αυτή την κατηγορία. Παρότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη από chipset, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουμε συσκευέ με 870, 860 που είχαμε πέρυσι και πρόκριση. Ε, Έχουν εξαντληθεί αυτά τα chipsets, δεν υπάρχουν στην αγορά οπότε θα πρέπει κάθε εταιρεία να παίξει μπάλα με αυτό που μπορούν να παράγουν τα εργοστάσια και αυτή τη στιγμή ο Dimensity 920 είναι από τους πιο δυνατούς επεξεργαστές σε αυτή την, για αυτή την κατηγορία οπότε πρακτικά θα μπορέσετε να τρέξετε τα πάντα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ε, είτε αυτό είναι παιχνίδια είτε αυτό είναι πιο βαριές εφαρμογές δεν θα έχετε κανένα θέμα με τον Dimensity 920 Προκειτε Πρόκειται για 8 πύργνο τσιπάκι με 2 πυρήνε Cortex A78 στα 2,5 γίγα και άλλου 6 πυρήνε Cortex A55 στα 2 γίγα για τι πιο χαλαρέ διεργασίε. Ε, τα γραφικά να λαμβάνουν μια μάλλη G68 πύρινη. είναι αρκετά ε, ok όλα οπότε δεν θα έχετε κανένα θέμα να τρέξετε και βαριές εφαρμογές και να κάνετε και κάποιο και gaming έτρεξα Against Impact, βαρύ παιχνίδι δεν είχα κάνει ένα θέμα έπαιξε μια χαρά οπότε θα είστε καλυμμένοι στο κομμάτι των επιδόσεων να δούμε τι λένε και τα benchmarks λοιπόν, εδώ έχω τρέξει για τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής είναι στα 2.56 η που θα έρθει στην χώρα μας οπότε μιλάμε για μια συσκευή που έχει την τιμή ενός Galaxy A53 με 12GB γιγα... όχι, εντάξει, το είναι, έχουν μια διαφορά ξέρω εγώ 60 ευρώ περίπου, 60-70 ευρώ ε, επίσημη στη μέσα έτσι ε, που όμως έχει 12GB RAM 256GB αποθηκευτικό χώρο και μεταλλική κατασκευή αυτά υπολογίζονται μπαίνουν στην σούμα αυτή. Οκ, δεν είναι αδιάβροχο όπως είναι το Α53. Σε αυτά τα χρήματα κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Αυτό έχει κάποια πράγματα παραπάνω, γι' αυτό είναι και λίγο πιο ακριβό από το Α53. Και μην πείτε από κάτω μου πείτε, εγώ το βρήκα στο σκούρο της 3500 Μιλάμε για επίσημες τιμές ελληνικής αντιπροσωπείας. Και έρχονται και summer sales ε, μέσα στο καλοκαίρι που αυτό θα πέσει αρκετά. Οπότε θα είναι και πλήρως ανταγωνιστικό και άμεσα συγκρίσιμο τιμολογιακά. Οπότε... Ε, έχουμε αρκετά καλές επιδόσεις, έχουμε μια ταχύτητα εγγραφή στα κοντά στο 1 γίγα, 909 δευτερόλεπτο, ανάγνωση εγγραφή στα γύρω στα 275 ΜΠ δευτερόλεπτο, έτρεχα και κάποια άλλα πράγματα για πίσω, θα μπορούσε να πάει και λίγο παραπάνω. Ε, έχουμε throttling δεν έχουμε 1% 100 έχασε επιδόσεις με 245 giga instructions per second στο maximum και 213 στο minimum όταν μια ναυαρχίδα βγάζει γύρω στα 300-320 giga instructions per second δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά έτσι ε, 2127 στο Multicore score του Geekbench 738 στο single core πολύ δυνατό σκοράκι ε, με δεδομένο ότι οι ναυαρχίδε βγάζουν γύρω στα 3-3,5 χιλιάρικα. Έτσι. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ δυνατό σκορ που δείχνει ότι η συσκευή μπορεί να τρέξει πρακτικά τα πάντα. 7963 στο PC Mark, 5298 στο slingshot, το απλό, μια χαρά σκοράκι, 473 στο slingshot extreme, επίσης μια χαρά σκοράκι, πρακτικά δείχνει ότι παίζει τα πάντα από παιχνίδια και αν θέλουμε να πάμε τώρα σε πολύ βαρύ πράγμα και τα λοιπά, wildlife extreme, το extreme του βαρβάτο το 646 και ε, έταξε έταξε ένα wildlife stress test το απλό που βγάζει 2.314 πόντους πολύ δυνατό σκοράκι για yeah, wildlife extreme ε, throttling σχεδόν 0 ε, 0.3 έχασε στο GPU δεν έχει throttling πολύ δυνατό πάρα πάρα πολύ δυνατό και ε, από εκεί και πέρα είναι μια συσκευή που θα τρέξει τα πάντα, χωρί κανένα θέμα. Το lag είναι άγνωστη λέξη για την συσκευή και τα 90Hz οθόνη βοηθάνε να είναι τόσο fluid όλα. Δεν είναι 120Hz, δεν με πειράξε καθόλου, δεν το κατάλαβα. Έτσι, δεν κατάλαβα διαφορά από άλλε συσκευέ στα 120Hz. Πρόκειται για ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο είναι ταχύτατο και πολύ πολύ ομαλό στην κίνηση. Ε, από εκεί και πέρα στο κομμάτι τη μπαταρία. Ε, έχουμε μια μπαταρία που φαινομενικά είναι μικρή, 4.200 mAh. Ε, φορτίζει όμω ε, πάρα πολύ γρήγορα στα 44 Watt. Ε, θέλει περίπου μισή ώρα για να φτάσει στο 68%. Οπότε είναι αρκετά γρήγορη η φόρτιση. Και θα πεις ρε φίλε, εντάξει, 4.200 μιλιαμπερόρε. Έχουμε 2022. Πόσο να βγάλει αυτό το πράγμα τώρα! Η εταιρεία παρόλα αυτά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό φαίνεται και στο PC Mark Battery Test που βγάζει σχεδόν 19 ώρες Αυτή την επίδοση. Δεν την έχω δει ούτε στις συσκευές της Samsung στη μεσαία κατηγορία ούτε ακόμα και στον μάστορα της ε, αυτονομίας, ε, την Huawei ούτε ε, σε καμία άλλη συσκευή της μεσαία κατηγορίας νομίζω μόνο σε παρόμοια επίδοση σε ένα realme των 270 ευρώ μικρομεσαία κατηγορία όμως καμία σχέση με αυτές τις επίδοσες με ένα πολύ έτσι πιο light ε, επεξεργαστή. Ε, βγάζει πολύ καλή αυτονομία. Δεν με άφησε μέσα στην ημέρα ποτέ ε, και μια μέρα που ξέχασα να το φορτίσω κιόλα. Μου βγάλε μια μισή μέρα με, τις, τη δική μου χρήση, με τις ειδοποιήσεις που έχω ένα σκασμό που είναι, οπότε δεν αφήνω τη συσκευή να πέσει σε sleep ποτέ, βαράει συνέχεια, με κλήσεις με, να τσεκάρω συνέχεια email από το κινητό, να τσεκάρω social media. Ε, έχει πάρα πάρα πολύ καλή αυτονομία. Και αν χρειαστούμε και φόρτιση, φορτίζει πάει γρήγορα, δεν είναι φόρτιση 120W, αλλά σε μισή ώριτσα έχει ένα 70% φορτισμένο και είσαι κομπλέ. Έτσι. Ε, έχει πολύ καλή αυτονομία, παρότι είναι μόνο 4.200 μιλιαμπερόρες. Δεν ξέρω τι μαγεία έχει κάνει η εταιρεία στην συσκευή, ε, τι μαγικά τη πέλ στη φίλτρα τη έχει δώσει. Η αυτονομία είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Και μάλλον θα πρέπει να κάνει σεμινάρια στο πώ να πετύχει αυτή την αυτονομία και οι άλλε εταιρείε. Ε, από εκεί και πέρα, η φόρτιση όπω είπα είναι γρήγορη. Ε, οπότε δεν θα έχετε κανένα απολύτω θέμα. Αυτά από την συσκευή, το μόνο που έλεξαν το αντού του που η έκδοση που δίνει από το site αυτή τη στιγμή γιατί έχει φύγει από το Play Store ε, δεν κάνει εγκατάσταση ε, με την προηγούμενη έκδοση που ε, έχουν τρέξει συνάδελφοι κτλ βαράει γύρω στα 450 χιλιαρικά που είναι φυσιολογικό σκορ για αυτή την κατηγορία αρκετά δυνατό οπότε στο σύνολο έχουν μια πολύ δυνατή συσκευή και οι 19 ώρες σχεδόν που έβγαλε είναι για να φάει το 80% της μπαταρίας. Μετά κάνει και εκείνη και ένα battery saving mode και τα λοιπά, οπότε τη μέρα τη βγάζεις για πλάκα. Ε, είναι και 5G συσκευή, για όσους ρωτάτε, και ε, το SAR είναι 1.08 για το κεφάλι και 0.72 για το σώμα. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτά λοιπόν από το Vivo V23, μια πολύ καλή συσκευή με πολύ εκπληκτική βασικά ποιότητα κατασκευής, μια πολύ καλή οθόνη, έναν αξιοπερπέστατο ήχο θα ήθελα να στροφωνικό σε εκείνο το μόνο ε, φάουλ που ίσως δίνει στη συσκευή, παρόλα αυτά δίνει ακουστικά στην συσκευασία και θήκη και φορτιστή και όλα, το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι. Ε, θα ήθελα παρόλα αυτά να είναι για να... Για το ψυχολογικό κομμάτι κυρίω. Ε, έχουν μια πολύ καλή κάμερα με πολύ καλό δυναμικό εύρο, ειδικά σε συνθήκε καλού φωτισμού είναι πολύ ικανή ε, και δύσκολα βέβαια έχει ανταγωνιστεί σε καλό φωτισμό. Σε χαμηλό φωτισμό πάλι είναι ικανοποιητική αυτή την κατηγορία. Και με ένα τσιπάκι το οποίο είναι ιδιαίτερα ικανό και αυτό για να τρέξουμε τα πάντα χωρί κανένα πρόβλημα και με την εταιρεία να υπόσχεται και τι αναβαθμίσει του. Δύο τουλάχιστον major αναβαθμίσει, αν θυμάμαι καλά το οποίο είναι καλό και αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι τουλάχιστον, μα είπε. Μπορεί να δώσει και τρει, μπορεί να δώσει και τέσσερα χρόνια. Ε, και έχουν μια αυτονομία που είναι για σεμινάριο, παρότι η μπαταρία δεν είναι 5.000 πεντυχιάς σκίζει όλες τις συσκευέ με μπαταρίες 4,5-5,000 μπ Έτσι, είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει η εταιρεία με το κομμάτι της αυτονομίας. Αυτά λοιπόν από το Vivo V23. Ε, αν σα άρεσε το βίντεο, thumbs up. Σαν να έχετε κάνει ήδη, καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσει και πατήστε να τι παίρνετε όλε τι ειδοποιήσει. Γιατί είπαμε το YouTube θέλει να μα κάνει τη ζωή δύσκολη. Ε, κάντε σε να το δουν και οι φίλοι σα. Αν κάποιον μισείτε και δεν σα άρεσε το βίντεο, μπορεί να κάνετε σε να το δουν και οι εχθροί σα. άμα δεν σα άρεσε το βίντεο. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.